Αναβολικό παράθυρο. The podcast. Αναβολικό παράθυρο, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο. Αυτή τη φορά λιγότερο podcast, πιο πολύ βίντεο, γιατί θα αντιδράσουμε σε άλλο ένα βίντεο και θα μιλήσουμε από πάνω και θα δώσουμε γνώσεις και λοιπά πράγματα. Σας δώσαμε βέβαια επεισοδιάρα με Λέο Άμφ για το πώς να κατακτήσετε κι εσείς το γυναικείο φύλο, και με το γυναικείο φύλο εννοώ άντρες που κάνουν identify ως γυναίκες, δηλαδή εμάς. Και αν γέλασες αυτή τη στιγμή, ντροπή σου, σεξιστή, σκουπίδι της κοινωνίας και τα σχετικά. 2024 βέβαια τώρα, δεν ξέρω ποια είναι η ατζέντα, αν είναι αυτή η ατζέντα, αν είναι κάτι άλλο. Let us know στα comments για να κάνουμε κι εμείς conform με την κοινωνία. Είμαι εδώ με τους Νταΐδες φίλους μου, τον Aquaman, Χρήστο Σίτα, sexy guy με ράσκολα πάρελ, επίσημος αθλητής, ο οποίος θα βρίσκεται και στο Columbus, Ohio, θα ανακοινωθεί πάμε λίγο αυτό. Μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους. Και Νίκος Ραλευκόπουλος πλέον arm wrestler για όσους βλέπουν. Nice, μάλακα, μπράβο. Ως ο νέος Devon Larratt της Ελλάδας που σκάει. Βοζάρουν και έτσι για κάποιο λόγο, κάνουν αυτό. Εντάξει, τι είναι αυτό. Arm wrestling. Arm wrestling βέβαια, πιο ωραίο από το powerlifting, καλύτερο άθλημα, πιο ενδιαφέρον και λιγότερο τέτοιο. Λιγότερο χρονοβάσικα. Ο Ραλευκόπουλος είναι powerlifter και coach powerlifting, οπότε το παίρνω πίσω. Powerlifting λίγο καλύτερο γιατί... Και όχι μόνο. Και ποιο coach. Powerlifting λίγο καλύτερο από 50 Shades of Grey, bro. Powerlifting είναι λίγο καλύτερο επειδή μας ακούνε powerlifters και επειδή μου στείλανε μήνυμα ότι εντάξει, από το προηγούμενο επεισόδιο, εντάξει, δεν έχει πέσει το powerlifting, ίσα-ίσα είναι στα καλύτερά του, based on τα νούμερα που κάνουν οι Έλληνες και based on τις διακρίσεις και based on τα γυμναστήρια. Οπότε, ναι, we stand correct. AKA δεν μας νοιάζει. AKA, ελάτε να τα πούμε στο πεδίο της μάχης. Να φιληθούμε. Για το powerlifting, τι είπαμε, ότι έχει πέσει το. Για το ελληνικό fitness, λέγαμε. Για το ότι, όχι, είχα πει ότι. Ρε, παιδί μου, δεν τους βλέπουμε πλέον στα commercial γυμναστήρια τους powerlifters. Ότι, εντάξει, λοιπόν, λογικά έχει πέσει η φάση. Και ότι μάλλον. Λογικά και ναι, εκεί παγόδι έχουν κάνει transition σε δικούς χώρους πλέον. Γι' αυτό δεν υπάρχουν στα commercial gyms, αλλά κρατήθηκε αυτό. Το θυμάμαι. Είπε συγκεκριμένα και για Java. Και αυτό Auto Crew, Java, Κατσινάρης και τέτοια. Ναι, και μου λέει Κατσινάρης, μου λέει πρώμα ανέφερε. Λοιπόν, σήμερα από ό,τι βλέπετε στην οθόνη σας, όσοι βλέπετε, όσοι δεν βλέπετε, θα ακούσετε και να το ακούσετε αυτό το επεισόδιο. Απλά πάνω κάτω θα καταλάβετε το gist of it. Συγγνώμη, ποτέ έστειλα την dick pic μου στον Chris Kogia. Και την YouTube. Εδώ βλέπουμε το πέος του Χρήστου καθώς ετοιμάζεται να σου προσφέρει τα 20 καλύτερα δευτερόλεπτα της ζωής σου, τα οποία δεν ζήτησες παρεπιπτόντως. Ωραίο πέος, αδερφέ. Είναι μια από τις σπεσιαλιτέ μου, στις οποίες εξειδικευόμουν στο Southampton, αλλά και τώρα, ξέρετε το. Και τώρα. Από το 12ο βιβλίο της σειράς Harry Potter, ο δράκος του Southampton. Χάρι Δράκερ. Λοιπόν, μισό. Να κάνουμε δύο βήματα πίσω. Αντιδρούμε στο βίντεο του αγαπημένου μου Έλληνα YouTuber Chris Kogia, του οποίου βλέπω όλα τα βίντεο. Και για απόδειξη, να δείξουμε εδώ Chris Kogia την επόμενη φορά που θα με δεις. Εδώ, να βλέπουμε τα κόκκινα. Εντάξει, όχι όλα, τα περισσότερα όμως. Και subscribe. 500 ευρώ θέλω γι' αυτό. Εξτρίμερε, μαλάκα, γιατί ποιο λόγο το βλέπει. Γαμάει, ρε, Chris Kogia. Όχι, είναι ωραίο, bro. Ναι, αυτό. Βασικά είναι digestible content. Δεν βαριέσαι, δεν το αφήνεις στη μέση το βίντεο, ας πούμε, εύκολα. Ναι, κοίτα. Kogia's absolute workaholic, δηλαδή το content που βγάζει έχει 3 κανάλια και δίνει όλη την ώρα πόνο. Το content είναι τελείως easy to watch, αυτό που μπορεί ο Λευκόπουλος ακολουθεί τη φόρμουλα των μεγάλων YouTuber. Αλλά ρε φίλε, αυτό που έχω εκτιμήσει σε Kogia είναι το ότι φαίνεται ότι είναι ο εαυτός του, ρε φίλε. Δηλαδή, Sky και ακόμα δεν μιλάει, δηλαδή, τα αγγλικά σωστά, λέει κάποιες λέξεις λάθος. Αλλά βλέπεις ότι στα αρχίδια του, ρε, μπαίνει εκεί στο... Δεν τον αλλάξαν τα λεφτά. Ρε φίλε, μπαίνει ας πούμε σε ένα γυμναστήριο στην Αμερική και το βλέπεις και στο βίντεο ότι δεν έχει... Είναι σαν να μην τον ενδιαφέρει καν να κάνει adjust λίγο στο πώς θα μιλήσει στο Μάνς. Κάτι λίγο ελληναράς εκεί. Hello my friend. Σαλονικιός, ναι. Hello my friend. Και είναι ο άλλος και τον κοιτάει σε φάση... Okay. Ποιος είναι αυτός. Τέλος πάντων, shout out σε Chris Kogia, top guy, τον αγαπάμε, ο καλύτερος YouTuber στην Ελλάδα. Να φτάσει 1 εκατομμύριο subscribers, του ευχόμαστε από όλη μας την καρδιά και στα μουνόπανα που κράζουνε που είσαστε στις ζωές σας και ούσα μαράς, αντεγαμηθείτε, χάρα μου φάιντες για τον Μπούτσο.
Μη λες Σαμαρά, θα μας στέλνουν πάλι τώρα επεισόδιο με τον Νίκο που θα κάνουμε. Μπορεί, μπορεί να γίνει επεισόδιο, υπάρχουν κάποια logistics που πρέπει να κανονιστούν πρώτα. We're on it, don't worry. Από εκεί πέρα, Chris Κόγιας μαζί με κολλητό του καναλιού, αγαπημένο μας φίλο Άλι Μπάκη, κάνουν το διάσημο 8-hour arm workout του Rich Piana. Α, είναι με Αλιμπάκη. Okay. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Mm. Αλιμπάκη συμπαθέστατος και αυτός πλέον. Όχι ναι, πλέον, ναι, ναι. Ανέκαθεν. Κολλητός. Αγαθός γίγαντας. Και το 8-hour workout αυτό ήταν ο Rich Piana, τέλος πάντων, γιος, δεν ξέρετε, ήταν ένας bodybuilder τίγκα φαρμακομένος, ο οποίος είχε βάλει και συνθετικό λάδι, ας πούμε, στα χέρια του. Ήταν γενικά ο μαν της υπερβολής στο θέμα της εικόνας και όχι της υπερβολής στο κόντεξ του αγωνιστικού bodybuilding, ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός αγωνιστικός bodybuilder. Έσκαγε καρτουνέξ ο τύπος. Είχε... RIP. Είχε μια εταιρεία, την 5% Nutrition, και καλά η φάση του ήταν ότι είμαστε το 5% that is willing to work harder και αου. Είχε κάνει το μεγαλύτερο scam στην ιστορία των scams, που είχε σκάσει με βίντεο που έλεγε τα συμπληρώματα είναι μαλακίες, eat real food, και μετά πουλάγε ένα συμπλήρωμα που λεγόταν real food και ο κόσμος είχε σε φάση nice ρε φίλε, του στάπε πάλι, του στάχωσε ρε μαλάκα, Rich Piana. Τον είχα γνωρίσει στο Expo στο Birmingham όταν είχα πάει το 2014, είχα βγάλει και φωτογραφία μαζί του και τότε λέγαμε, ναι ναι, θα τη βρω τώρα, την έχω σε κάποιο σκληρό ή στο Facebook αν μπω και ανοίξω το παλιό προφίλ, και πηγαίναμε σε όσους πηγαίναμε τότε, τους λέγαμε the theme of the picture is to look disappointed in us, και καλά να είσαι απογοητευμένος με εμάς, και απλά μας κοίταζε σε φάση, ok, ποιος είναι αυτός ο βλάκας δίπλα μου. Όλοι το κάνανε, και ο Kai Green, ας πούμε, είχε κάνει τη φάτσα του, λίγο μας κοίταγε. Α, το θυμάμαι. Και τι σου είπε ο Θεός, τι σου είπε. Και σκάσε. You have a pineapple. Και μου λέει ο Rich Piana, I'm never disappointed, brother. Εντάξει, είδες που κατέληξες με αυτή τη λογική. Μαλάκα, Rich Piana, αν έκανε τη φωτογραφία. Και Jason Genova, όταν είχε πεθάνει ο Rich Piana, που είχε βάλει βίντεο. Αχ, είχε γίνει ένα σκηνικό με Jason Genova τώρα, για τους λίγους που ξέρουν που είχε. Ναι, για τον έναν. Τέλος πάντων, δεν το λέω καν το σκηνικό. Έστω, θέλω να το ακούσω τώρα. Είχε ο Jason Genova, ρε φίλε, ένας τύπος με ειδικές ανάγκες, αλλά όχι ειδικές ανάγκες τύπου, δεν είχε σύνδρομο Down, ας πούμε, ή ξέρω εγώ κάποια αρρώστια. Ρε φίλε, όχι, δεν είναι απλά χαζός. Είχε όντως κάποιο θέμα. Ναι, ναι, και θέμα κάποιο, έχει και χαζός όμως. Δηλαδή... Εντάξει, μην μπούμε τώρα, γιατί το χαζός... Okay, τώρα, θυμός, πάμε λίγο. Ναι, ναι, γιατί ξέρεις, άμα δεν μπορεί να το ελέγξει επειδή έχει παθήσεις, είναι χαζός. Ξέρεις, ο τύπος δεν ήταν καλά. Και ουσιαστικά ο Genova είχε στρατό από trolls, ας πούμε, επειδή τον ακολουθούσαν γιατί ήταν τόσο cult φιγούρα, μαζί και εγώ. Και έλεγε Order 66, βασισμένο στο Star Wars, και ονόμαζε κάποιον. Και πηγαίναμε όλοι στα comments και του γαμάγαμε. Μαζί κάνεις και ο Rich Piana. Λοιπόν, κάνεις confirm ότι είχε σχολιάσει στον Piana εσύ, έτσι. Και στον Piana και στη γυναίκα του τότε, σε όλους. προφανώς, ρε. Και έχω και μπλούζα Jason Genova και έχω πάρει και 4 shoutouts. Και είχαμε πάρει και Order 66, είχαμε πληρώσει τον Genova $10 για να κάνει Order 66 σε ένα φίλο, στον Τόντορ. Order 66, Tasho, for being a cookie cutter. Και σκάει ο Genova, κάτσε να το δείξω, μωρέ. Στο Expo δεν λες, εκεί πέρα που κάνουν το... Ναι, σκάει στο Expo ο Genova που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και λέει, γνωρίζει το Rich Piana και του λέει χαχαχα, εγώ είχα κάνει αυτά τα σχόλια. Βλάκα σχεδόν και ο Genova τελείως σχεσμένος πάνω του εδώ. Και ο άλλος αρχίζει να τον τραμπουκίζει λίγο και του λέει έλα να κάνουμε και καλά από πίσω η πρώην γυναίκα του εδώ, με την οποία χωρίσαν και είχαν γίνει για κάτι τρελά σκηνικά. Και του λέει τι και πώς εδώ, έλα να κάνουμε, λέει, slap boxing, για πλάκα και καλά. Και καλά για να το λύσουμε, επειδή ήταν λάθος αυτό που έκανες. Εδώ όλοι γύρω-γύρω είναι λίγο σε φάση cringe, του κάνει εδώ, slap boxing. Εντάξει, ο Τζενόμα του λέει όχι εκεί πέρα και όλο συνεχίζει. Ρε, και εδώ λέει, you ready. Αυτό και λέει, are we good. Γαμήθηκε εδώ η φάση, έφαγε πάρα πολύ hate. Και μετά βγήκε όμως το θρυλικό. Νίξτο, ναι, ναι. Αναγκάστηκε να κάνει κολλάμπ ο Piana με τον Genova. Σε έκανε Genova ο Sky όμως. Το οποίο είναι το κλασικό. Και κάνανε ένα βίντεο, ξέρω εγώ,
που του δείχνει ο Ριτσιάνο στον Τζενόβα πώς να παίζει ξύλο και καλά και του λέει, ξέρω εγώ, κράτα τους αγκώνες σου. Λοιπόν, εδώ για όσους βλέπουν τώρα, του λέει, κοίτα, μη σηκώσει τους αγκώνες σου, θα σε χτυπήσω με τους εικόνες, θα τους κράτας κοντά στο σώμα σου. Περίμενε. Και σκάει και του κάνει ώρα λοιπόν να το προσπαθήσουμε. Λοιπόν, του κράτα τους ψηλά τους αγκώνες, έτσι, μη τους κάνεις πάνω, κράτα τους στο ίδιο σημείο. Ωραία, πάμε. Okay, ναι. Okay, Μπουλμπασάκο, αν θες κόψε εδώ, ξέρω εγώ. Αν... όχι όλα. Και του λέει, μη σηκώνεις αγκώνες. Okay, ναι. Ρίξε την μπουνιά, ρε, πιάνα. Λοιπόν, του λέει, μη το σηκώνεις. Και του λέω, όχι, μην τους κρατάς χαμηλά. Αυτό σου λέω ότι ο Τζενόβα, ρε φίλε, δεν ήτανε. Κοίτα, του λέει πάλι, κράτα τους χαμηλά. Παπ, του δείχνει ακριβώς. Ωραία, πάμε. Ναι, κάποιες συνάψεις στον εγκέφαλο απλά δεν λειτουργούσαν. Δεν περνούσε ρεύμα, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι το είχε κόψει, είχε κατεβάσει ο ίδιος διακόπτη. Απλά αυτό ήταν το capacity του. Και όταν πέθανε ο Πιάνα, ο Τζενόβα τότε ήταν σε μια καλή περίοδο της ζωής του που είχε πάρει. Αυτό τώρα είναι ιστορία του ίντερνετ μάγκες, όσοι καταλαβαίνουν. Είχε πάρει τα πάνω του, γιατί του είχαν κάνει και κάτι sponsorships, γιατί είχε και YouTube. Και... Blackstone Labs, δεν το δω. Ναι, Blackstone Labs, και κάνει βίντεο 45 λεπτά που λέει Rich Piana. Rich Piana died, Rich Piana's dead, he died, he died yesterday, the day before, Rich Piana is dead, he died. My thought on Rich Piana's death is that a lot of people don't like him at expos and stuff like that. And Rich Piana died from his brain damage. He didn't make it in the hospital. He died. My thoughts, he never collabed with me again, so he deserves what he gets. Rich Piana deserves what he gets. He died from... Το ίντερνετ ήταν με τον Τζενόβα σε εκείνη τη φάση με το incident με τον Πιάνα. Και νομίζω εδώ πέρα το δικάσανε λίγο για τον Τζενόβα. Τον δικάσανε, έφαγε actual cancel, τον έδιωξε η εταιρεία η οποία. Α, εκεί ήταν. Ναι, έκανε ένα βίντεο που. Ναι, ρε, αφού λέει έχει deserve to die. Καθυστερημένο, λέω, οκ, ξέρει, το περάσαμε. Ναι, φίλε, δεν ήταν καθυστερημένο και εσύ έχει σκάσει τελείω. Δεν είχε ρεμπρό. Πες τι λέξεις από R. Πες τη δυνατά. Είχε τέτοιο, ρε. Είχε learning difficulties, πώς λέγεται. Learning disabilities. Ναι, δεν είναι ότι ήταν, ξέρεις. Ο άνθρωπος δούλευε. Εντάξει, το καθυστερημένο ρεμπρό το λέω, ξέρεις, με την κλασική ελληνική έννοια. Ότι, ξέρεις, δεν αντιλαμβανόταν κάποια πράγματα. Εντάξει, ρε φίλε, αλλά ο Μαν δούλευε, μένει σε σπίτι. Και ξέρεις, δουλεύει σε μια εταιρεία, δεν χρειάζεται το βίντεο «He deserved to die». Τέλος πάντων, έφαγε μεγάλο cancel. Όλο αυτό το backstory για να σας πούμε ότι ο Rich Piana γενικά είχε παίξει και μια φάση που είχε βγει ένα χητικό του που ήταν, έλεγε κάτι ρατσιστικά πράγματα όταν χώρισε με τη πρώην του. Γενικά δεν ήταν κάποιος πολύ φτασμένος bodybuilder. Ήταν λίγο αυτό το σύνθολ και πάρα πολύ φάρμακο και... Πλάς ναρκωτικά από ό,τι φαίνεται. Πλάς και κάποια ναρκωτικά, πλάς και το ένα, πλάς και το άλλο. Ήτανε κάτι... Είχε ένα νης κοινό βέβαια. Αυτό. Ήταν απλά νης. Είχε μεγάλο following. Γιατί... Πώς το λέγαν σοβαρά βέβαια από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή στην αρχή είχε σκάσει, okay, ποιος είναι αυτός ο Μαν, αλλά μετά έγινε meme νομίζω. Εντάξει, όταν πέθανε έγινε... Okay, έγινε διαχρονικό meme, ναι. Αλλά στην αρχή όταν είχε έρθει νομίζω ότι ήταν okay, who is this guy, τι λέει, τα έχουν, ξέρω εγώ, αλλά μετά, ναι. Αυτό θα σου λέω, όταν στις αρχές μιλάμε μέχρι το, ξέρω εγώ, ένα χρόνο πριν το incident με τον Τζενόβα, πριν δηλαδή γίνει τελείως τερατώδης, τον άκουγα ότι, okay, κοίτα, ξέρεις, ήμουν και εγώ λίγο πιτσιρικάς, αλλά τον άκουγα και μου άρεσε αυτό που έλεγε, με την έννοια ότι δεν υπήρχαν πολλοί, ρε παιδί μου, που σου μιλούσαν ανοιχτά για χρήση φαρμάκων, για χρήση συνθόλ, για, ξέρω εγώ, τα συμπληρώματα είναι μαλακίες. Τότε η περιραίωση ατμόσφαιρα ήταν τελείως placeboing και πάρε αυτό και θα δεις 200% αύξηση και δες τον τύπο στη φωτογραφία που δεν είναι καν ο ίδιος τύπος πριν και μετά. Ναι. Ο Rich Piana έσκασε μία περίοδο που το να λες ανοιχτά ότι δεν είσαι νάτι, θεωρούταν από μόνο του, ο Μαν τώρα φαίνεται... Δεν φαίνεται αναβολικός, φαίνεται
αστείος, δηλαδή δεν φαίνεται καν. Φαίνεται καρτούν τελείως. Δηλαδή δεν υπάρχει αμφιβολία καμία σε κανένα κόσμο, με κανένα πλασίμπο. Και, αλλά τότε τον έπαιρνε απλά να πει ότι ναι, εγώ παίρνω, κάνω χρήση και να μιλήσει και λίγο για το τι παίρνει και αού. Και αυτό ήταν αρκετό για να είναι ο man που λέει, τα λέει έξω από τα δόντια, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, είχε κάνει ένα βίντεο το οποίο λεγόταν 8 hour arm workout, που δείχνει και καλά μια προπόνηση χεριών 8 ώρων, στην οποία κάνεις και ράνεις 8 ώρες. Τώρα, αυτό το workout, εγώ προσωπικά, αν δούμε και το original βίντεο του Rich Piana που κάνει την προπόνησή του, ο Rich Piana, ρε φίλε, δεν το έδειξε, δεν νομίζω ότι το είχε κάνει ποτέ αυτό. Αυτή, εντάξει, μπορεί να το είχε κάνει, ξέρω εγώ. Okay. Και εδώ μας έχει βγάλει και ένα βίντεο που η πρώην γυναίκα του τον βγάζει βίντεο να παθαίνει διαβητική, κάτι με το διαβήτη και να βγάζει αίμα. Okay. Περίεργο. Ήταν περίεργο στην πάση. Wow. Είχε κάνει λοιπόν ένα βίντεο και έλεγε 8-hour arm workout, που σου λέει ότι κάνεις 16 mini workouts για κάθε μισή ώρα, θα τα πει και ο Κόγια στο βίντεο του. Και το βίντεο το οποίο το έδειχνε αυτό το workout και καλά είναι 14 λεπτά. Υποτίθεται ότι πίνεις και ένα shake μετά το κάθε set, μετά τον κάθε γύρο. Εντάξει, το βίντεο προφανώς αυτό είναι γυρισμένο για τις ανάγκες του βίντεο. Βλέπεις ότι πίνεις στην αρχή το shake, μετά αν δεις το shaker έχει νερό. Δεν είναι προφανώς 8 ώρες το βίντεο, ούτε ξέρεις αν το έκανε 8 ώρες. Και γενικά είναι απλά κάτι extreme από ένα τύπο που φαίνεται τόσο extreme. Οπότε σου πουλάει αυτό, σου λέει κοίτα πως είμαι, εγώ είμαι σαν τέρας από καρτούν. Και κοίτα και αυτό το workout που είναι 8 ώρες, που είναι ό,τι πιο δύσκολο θα κάνεις στη ζωή σου. Και αυτό θα σου δώσει μία ίντσα, θα βάλεις μετά από κάποιες μέρες, το χέρι σου θα έχει μεγαλώσει 3-4 εκατοστά, ξέρω, ή όσο είναι μία ίντσα. Το οποίο είναι πάρα πολύ προφανώς για μία προπόνηση. Ωραία. Αυτό είναι το background για το συγκεκριμένο βίντεο. Ας δούμε τώρα τον Αλιμπάκ και τον Γκόγια και θα σχολιάζουμε ταυτόχρονα. Πάμε. Το εύκολο arm workout του κόσμου βρέθηκε από το Rich Piana και αποτελείται από δύο διαφορετικές προπονήσεις χεριών, τις οποίες... Μιλάω έτσι. Αυτό το workout εφευρέθηκε από το Rich Piana, αλλά εντάξει, δεν είναι εφεύρεση workout, ναι. Είχε Ιταλία. Κάνεις 8 φορές, κάνοντας συνολικά 16 γύρους μέσα σε ένα 8ωρο. Σήμερα λοιπόν παρέα με τον φίλο μου τον Αλιμπάκη θα επιχειρήσουμε να τον φέρουμε εις πέρας. Αν κάποιος από εμάς δεν καταφέρει να το τελειώσει όλο, θα πρέπει Αλιμπάκη να κάνει 10 λεπτά μέσα σε ice bath. Αν το κάνουμε όλο βέβαια, ο κύριος Πιάνα λέει ότι τα χέρια μας τελειώσει όλο, θα πρέπει να κάτσει τουλάχιστον 10 λεπτά μέσα σε ice bath. Γάμισε που ήταν και οι δύο σε φάση. Όποιος δεν το τελειώσει θα φάει μια τσίχλα και θα την φτύσει αμέσως και θα φάει και μια δεύτερη. Φορές, κάνοντας συνολικά 16 γύρους μέσα σε ένα 8ωρο. Σήμερα λοιπόν παρέα με τον φίλο μου τον Αλιμπάκη θα επιχειρήσουμε. Ναι, με γιώτα ήταν. Ισχύει το με το ίδερα Λευκόβουλος. Είναι σαν το Χατζηδάκι. Αν δεν καταφέρει να το τελειώσει όλο, θα πρέπει να κάτσει τουλάχιστον 10 λεπτά μέσα σε ice bath. Αν το κάνουμε όλο βέβαια, κύριος και αν λέω τα χέρια μας θα μεγαλώσουν τουλάχιστον μια ίντσα από ό,τι λέει. Να πούμε το εξής τώρα, προφανώς. Ναι, ναι. Προφανώς η μέτρηση του χεριού τώρα με ζούρα και πριν και μετά. Και μπορεί και κάποιες μέρες μετά να υπάρχει όντως κάποιο swelling, κάποιο έδεμα, είναι στα ελληνικά, εντύμα. Έδεμα. Ναι, το γνωστό έδεμα παραδοσιακό. Ήδημα. Το ίδημα. Ήδημα, ήδημα. Nice. Έδεμα είναι το γλυκό. Μπορεί να υπάρχει και γλυκό, δεν ήξερες τι εννοώ. Έδεσμα, ναι. Ισχύει. Nice. Ωραίος, ρε Χριστό. Έδεσμα, ναι. Καλά, εντάξει. Ναι, και λέω δεν είναι. Γάμψη. Αλλά... Ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση τώρα το να μετρήσεις το χέρι σου έτσι τρόπους για να μετρήσεις την υπερτροφία και βάσει αυτά που ξέρουμε από την επιστήμη δεν υπάρχει τρόπος να δεις τόσο μεγάλη actual υπερτροφία σε μία μέρα, δηλαδή σε τρεις μέρες. Η μυϊκή ανάπτυξη είναι κάτι το οποίο παίρνει χρόνο. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και περισσότερο όσο το συνεχίζει το βίντεο. Μετράνε τα χέρια τους. Και το άλλο είναι, ακόμη και τη μέτρηση που κάνουν, την παίρνουν λάθος. Γιατί κανονικά για να πάρεις μέτρηση περιφέρειας χεριού, αν την κάνεις, ας πούμε, βάση κάποιων τέλος πάντων συγκεκριμένων guidelines, πρέπει να βρεις τη μέση με ένα συγκεκριμένο τρόπο από το κόκαλο και κάτω στον αγκώνα του χεριού και μετά να μετρήσεις έχοντας το χέρι σε πρόταση και σφίγγοντας. Εδώ την παίρνουν όπως να είναι τώρα. Yeah. Δηλαδή, ακόμα και αυτό είναι... Δεν είναι, ξέρεις, ότι θα είναι σταθερό από φορά σε φορά. Δεν πρέπει να είναι και blind αυτός θα πάρει τις μετρήσεις. Ιδανικά, ναι.
Αλλά εντάξει, να δώσουμε. Τυφλός το... που βάζουν στο αλυμπάκι, που βάζουν ταινία για το μάτι. Να δώσουμε και το πάσο σε Chris Coy εδώ. Εντάξει, προφανώς ο άνθρωπος κάνει YouTube και. Ναι, μωρέ, εννοείται. Και σκάνε, και σκάνε και οι δύο αρκετά πάρα πολύ σωστοί στο... σε όλο το workout. Δηλαδή δεν δε λένε σχεδόν τίποτα. Για να το αριστερό. Ένα με κατά σου. 50 και 2 το δεξί. Για πάνω από το αριστερό. Εδώ είσαι 50 και 6. Έτσι και μπορεί να το πάθος. Και το πάθος και το μήκος. Round νούμερο 1. Ξεκινάω από Super Set, Cut Crashers, 10 λεπτά. Σε ενημέρωσα στα κιλά που έχω στην μπάρα είναι 5 και 5. Λοιπόν, χαμηλώνω λίγο το playback speed για να βλέπουμε και την ταχύτητα της μπάρας. Δηλαδή 20 στο σύνολο μαζί με αυτήν. Σηκώνεσαι και bicep curls. 10 reps. Ω ναι, όλα είναι super set. 10. 4 φορές για να ολοκληρώσουμε τον πρώτο γύρο. Εντάξει, η πρώτη σημείωση είναι ότι τώρα αυτά τα σετ που κάνουν καθ' όλη τη διάρκεια του workout, πολλά τέλος πάντων τα σετ είναι τίποτα, είναι ζεστάματα ουσιαστικά. Δηλαδή, ναι, ναι. Εκεί σε αυτό το σετ που έδειξε τώρα, ο τύπος είχε 10 πλάσια επαναλήψεις τουλάχιστον πριν φτάσει στην αποτυχία. Βες, ναι, συγγνώμη. Όχι, εντάξει, εγώ απλά ήθελα να πω για το, τα ανταγωνιστικά superset που τα κάνουν, είναι κομπλέ σαν concept. Ναι, τα χρησιμοποιώ και εγώ, τα έχουμε ξαναναφέρει σε βίντεο, πολύ καλά για να μειώσεις το χρόνο του workout σου χωρίς να κάνεις κακό στην υπερτροφία ή στην αποτελεσματικότητα του set και ειδικά όταν είναι με ανταγωνιστές μη π.χ. δικέφαλους, τρικέφαλους. Top. Τα superset είναι όντως top και εδώ είδατε μια σπυροθόνη που είναι τα methods της πρώτης έρευνας, της πρώτης proper έρευνας επάνω σε supersets και υπερτροφία, η οποία έρχεται σύντομα, η οποία τελειώσαμε τα methods τώρα πρόσφατα και θα ξεκινήσει η data collection μέσα στους επόμενους μήνες. Στην ανταγωνιστικά superset ή... Θα το κάνουμε ένα πρόβλημα επεισόδιο. Οκ, okay, cool. Λοιπόν. Εγώ το πρώτο το καλούμε ζεστά να γιατί πονάει από τον ασμόδρα. Easy peasy, έτσι. Από το τέταρτο γύρω και μετά ξεκινάει. Εκεί λέει, σταματάς με τα... Α, είναι το edit. Πάνω ούτε τίποτα, φεύγουν όλα, εξαφανίζονται. Μιλάμε για εξωπραγματικό βόλιο στο συγκεκριμένο. Καθ' όλη τη διάρκεια των επαναλήψεων έχουμε πλήρη mind-muscle connection, έτσι ώστε... Εντάξει, τώρα ο Κόγιας κάνει και προφανώς YouTube εδώ, δεν μπορεί να ούτε θα πει λέξεις και δεν ξέρω και πόσο ασχολείται με γυμναστική πλέον ο άνθρωπος. Έχουμε πλήρη mind-muscle connection που... Δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα. Και έχουμε μία έρευνα η οποία έδειξε ότι το να συγκεντρωθείς, να έχεις, ήταν internal versus external focus, δηλαδή το να συγκεντρώνεις στο μη ή να συγκεντρώνεις σε κάτι εξωτερικό, ίσως βοηθήσει λίγο σε κάτι, αλλά τίποτα τρομερό. Επίσης, να σημειώσουμε ότι γενικά ο όγκος προπόνησης, τέτοιος όγκος προπόνησης, δεν υπάρχουν έρευνες προφανώς στο 77 σετ για χέρια σε μία προπόνηση. Το περισσότερο που έχουμε είναι 52 σετ, αλλά αυτό ήταν για 2 εβδομάδες μόνο για τετρακέφαλους και μέσο όρο σετ ήταν περίπου 37 σετ για τετρακέφαλους σε διάρκεια 3 μηνών. Το οποίο και, τα σετ ήταν πολύ πιο κοντά στην αποτυχία από τα σετ που εκτέλεσε είτε ο Πιάνα είτε ο Ολυμπάκς με τον Κρίσο. Θεωρητικά, ενώ ήταν στο approximate RPE 8, άρα R2, με το τελευταίο set στην αποτυχία σε εκείνη την έρευνα. Ένες set, all shout out, ένες. Άλισον ένες, τον οποίο θα σκάει και αυτός Νέα Υόρκη τώρα από το επόμενο σημέστερο. Θα πέσει ένα proper dialogue εκεί για την έρευνα. Θα φάει τη φάρα. Άγουνα, ναι. Έλα τώρα, σου πω, κάτσε κάτω, παλουκός. Κάτσε να δεις πώς γίνονται οι έρευνες. Πάμε μία έξω. Φυσικά, έτσι, που είστε ήδη έξω όμως. Στα ελληνικά όμως. Έλισον, Άνες, τώρα Βραζιλιάνος, Έλληνας ή Βραζιλιάνος. Οι Βραζιλιάνοι είναι οι Έλληνες της Βραζιλίας. Ναι, ναι, γράψατε σε κάτω επεισόδιο. Οι Γάλλοι είναι οι Έλληνες της Γαλλίας. Τι διαλύθηκα. Ωραία, για πάμε. Ακόμα και με λίγα κιλά στην αρχή να γεμίσουμε το μημέ αίμα. Ίσον σκορπίσω στα μαλλιά. Μέχρι εκείνη τη μειωμή ήταν άδειο από αίμα, ρε. Και μπορώ να πω άνετα. Ναι, και η ιδέα του pump, ας πούμε, π.χ. Το pump δεν υπάρχουν ό,τι indirect evidence έχουμε και για muscle swelling και σε σχέση με υπερτροφία δεν είναι καλό. Δεν είναι απαραίτητα. Δεν είναι κακό το να έχεις ένα ωραίο pump, αλλά δεν είναι απαραίτητα αυτό που σε ενδιαφέρει. Γιατί, όπως βλέπεις, και εγώ τώρα αν πιάσω εδώ, ας πούμε, κάτι βαρύ, αν πιάσω την μπάρα που έχω πίσω και κάνω 5 επαναλήψεις πολύ αργές ή κάνω λίγο ήμι επαναλήψεις εκεί που ο μης είναι σε... Ισομετρικές. Ναι, και σε μικρό μήκος, ρε φίλε. Πες εδώ ότι δεν ανοίγω καθόλου το χέρι, θα πριστώ. Δηλαδή θα αισθανθώ όντως ότι σκάω τίγκα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το ερέθισμα ήταν effective.
Τι είναι το πάμε, γενικότερα μετά που κάθε σε έπαιρνα τελειώνει, πρέπει να πει ένα σκουπ πρωτεΐνη. Συνολικά σκουπ στο τέλος του challenge είναι 16, ξέρεις θα μας πάει. Εμένα μας κάνει, πες να μεταβολήσεις όλα, σχημούλες μου. Θα πιούνε λοιπόν 16 σκουπ πρωτεΐνη συνολικά, που φαντάζομαι περίπου 20 γραμμάρια το κάθε σκουπ. Δηλαδή 260 γραμμάρια. Η lactose intolerance εκεί, το χειρότερο τους, το χειρότερο τους όνειρο. Αλλά... Fun fact, πάκ θυμάσαι στο παλιό βίντεο που βλέπαμε με τον Πιάννα που το σέγγερ είναι σκούρο και δεν καταλαβαίνεις τι έχει μέσα και είχες πει, εγώ μένα δεν μου είχε περάσει το μυαλό, αλλά είχες πει ότι εντάξει, ξέρεις, πρέπει να πίνει και νερό. Φαίνεται και στην αρχή φαίνεται σασέ και μετά φαίνεται νερό, ρε, δεν ήπιε. Δεν βγάζει κανένα νόημα. 320 γραμμάρια πρωτεΐνης, αν είναι 20 το κάθε σκούπ, αν είναι παραπάνω ακόμα περισσότερα. Αλλά έσκασε νέα ερευνάρα από γνωστό πρωτεΐνο ερευνητή Τρόμελεν, ή κάπως έτσι, δεν θυμάμαι πώς το λένε, ΕΤΑΛ, η οποία είναι αξίζει για δικό της επεισόδιο και αυτή. Ουσιαστικά στην κατανάλωση 100 versus 25 versus 0 γραμμαριών πρωτεΐνης μετά από whole body άσκηση με αντιστάσεις σε υψηλό intensity, τα 100 γραμμάρια είχαν αναβολική δράση, ας πούμε, για πολύ περισσότερο χρόνο από ότι τα 25, και στη συγκεκριμένη έρευνα η μέθοδος της έρευνας ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή κοιτάξαν ουσιαστικά, και διόρθωσέ με ρε Χριστάρα αν θες, ουσιαστικά για να το πω πολύ απλά, μπορέσανε και σημαδέψαν, ας πούμε, την πρωτεΐνη που δώσαν στους συμμετέχοντες, ναι, και τα κάνουν, ακολουθήσανε μετά. Αυτό, κάνουν ισότοπα τέλος πάντων, τα μαρκάρουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και μετά μπορούν να δούνε πώς κυκλοφορούν μέσα στο σώμα μέσω κάποιων τεχνικών. Τα σημαδεύουν με συγκεκριμένα ακτινοβολία και μπορούν να τα τσεκάρουν για να δουν πού πάνε. Mm. Οπότε είδαν ακριβώς το πώς χρησιμοποιείται η πρωτεΐνη και πώς δημιουργείται ένα, ρε παιδί μου, σαν μια λίμνη αμινοξέων στο αίμα, ας πούμε, από την οποία αντλούν κάθε λίγο οι μυς και έχουν αυτή την παρατεταμένη πρωτεϊνοσύνθεση. Mm. Το οποίο, εντάξει, το λέγανε, που το έλεγε πολλοί κόσμος και έβγαζε... Τα λέγαμε. Έβγαζε νόημα και από... Έβγαζε νόημα και intuitively, ότι δεν γίνεται το σώμα να σταματάει να επεξεργάζεται πρωτεΐνη. Και μετά από ένα σημείο. Και επίσης κοιτάξανε το ότι εάν αυξάνεται το ποσοστό αμινοξέων που εκρήγονται, που τέλος πάντων φεύγουν από το σώμα, γιατί ήταν κάτι κλασικό που σου λέγανε ότι αν φας παραπάνω πρωτεΐνη, την κατουράς την υπόλοιπη. Ναι, ή οξυδώνονται, ας πούμε, χρησιμοποιούνται σε άλλη για την παραγωγή, για παράδειγμα, ενέργειας μέσω της γλυκονιογένειας, ας πούμε, το να παράγεις υδατάνθρακες από αμινοξέα και τέτοια. Ναι. Και κάτι άλλο που επίσης αξίζει να σημειωθεί, βασικά όχι κάτι άλλο, ήταν top αυτή η έρευνα στο να μας δώσει ακόμα ένα μεγάλο thumbs up για το ότι μην ανησυχείς, χτύπα την πρωτεΐνη σου και δεν θα έχεις κανένα θέμα. Απλά το μόνο limitation να πω είναι ότι έγινε μετά από άσκηση, αρκετά intense άσκηση σε untrained, healthy νέους ανθρώπους και υπάρχουν στοιχεία γύρω από μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους και ίσως και ανθρώπους σε κακή υγεία που δείχνουν μια αναβολική αντίσταση ως ένα βαθμό με vegan πρωτεΐνες συγκεκριμένα. Έγινε μια μελέτη που ουσιαστικά... Είπες, χάλασε το μικρόφωνο σου. Okay, that was it. Εντάξει, το λέω αυτό, δεν πειράζει, θα λέμε άλλη φορά. Χοντρέ βλάκα, τι λες για τους vegan, αυτό θα είπε. Κάνω μετάφραση εγώ, κάψαν από κάτω. Τώρα μια χαρά, ναι. Ναι, ναι. Ναι, υπάρχει αυτή η αναβολική αντίσταση γενικά στους σε μεγαλύτερους ανθρώπους, οι οποίοι ακόμη και με βάρη όταν κάνουν, είναι δύσκολο να ξεπεραστεί. Και γι' αυτό βλέπουμε κιόλας ότι, γι' αυτό λένε στα guidelines ότι χρειάζεσαι και παραπάνω πρωτεΐνη όσο μεγαλώνεις. Mm. Λόγω αυτής της αναβολικής αντίστασης η πρωτεϊνοσύνθεση δεν είναι τόσο καλή. Χάνεται πιο εύκολα μυϊκή μάζα, χτίζεται πιο δύσκολα επίσης μυϊκή μάζα. Και τα βάρη είναι ένας τρόπος για να... η άσκηση γενικά είναι ένας τρόπος να ξεπεράσει την αναβολική αντίσταση, αλλά ακόμη και εκεί δεν είναι το ίδιο το περιβάλλον σε σχέση με ένα νεότερο. Ακριβώς. Ακριβώς, και η συγκεκριμένη έρευνα στην οποία αναφέρθηκα είχαν δει protein σύνθεση μετά από γεύμα vegan και γεύμα ομνίβορους
με μοσχάρι στο ομνίβορους γεύμα, matched για πρωτεΐνη και mixed protein sources σε μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους και είδανε ότι το ομνίβορο, το γεύμα με το μοσχάρι είχε καλύτερο effect. Fun fact. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα για τη vegan dieta και όχι ότι είμαστε vegan. Μόνο πορτοκάλι και λίγο. Ναι, φέρτε διαφορετικές γεύσεις, my protein, μερικές γεύσεις, my protein, στην περιοχή, τα ξέρετε και μια και εκείνη. Η πρώτη θα δοκιμάσουν από την μαύρη σειρά. Κάνουμε popcorn, φίλε. Δεν βγάζει κανένα νόημα τέλος πάντων η βλακεία του Ρίφτς Πιάνα που έχει πει εδώ που είναι ένα σκουπ σε κάθε σετ. Αν το πρώτο σκουπ, ειδικά αν πιει 40 γραμμάρια πρωτεΐνης ή αν έχει φάει και πριν από αυτό το workout, είσαι μια χαρά αναβολικός εννοώ από θέμα. Είναι απλά για το shock effect του βίντεο. Δηλαδή η όλη φάση του Ρίφτς Πιάνα ήταν απλά marketing το βίντεο. Είναι ένα κτίνος, ξέρω εγώ, sky. Και σου λέει και κάτι άλλο extreme, γιατί αυτός που δεν ξέρει λέει μαλάκα, αυτό είναι το μυστικό που έψαχνα για τη μυϊκή ανάπτυξη. Ενώ στην πραγματικότητα η μυϊκή ανάπτυξη παίρνει καιρό. Και σε θέμα όγκου προπόνησης, ενώ δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι το να κάνεις 72 set δεν θα σου δώσει κάτι παραπάνω, αμφιβάλλω ότι η ποιότητα αυτό το set θα είναι πολύ υπερτροφική μετά. Με βρώμη την έφαγα μια φορά. Δεν είναι ένα από τα 10 πλάνα. Δεν θα σα πω λάρω, αλλά στη συνέχεια του βίντεο πραγματικά γίνεται πόλεμο. Εσύ είσαι σοκολάτα, σίγουρα σου δώσω καρδιά. Πολύ έτσι. Νούμερο 2, 15 ρεύτερο πέρα. Και 15 ρεύτερο κάθε χέρι στη διάρκεια. Κάνω 16 γύρου στα 5 κιλά και παίζει με την κάρτα. Μετά από δύο εβδομάδε δεν είναι ένα προπόνηση το σπίτι μα, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε σε εδώ. Να δούμε λίγο. Όταν άκουσε, καθώ το γύρισμα έλαβε χώρα αμέσω μετά την εμφύτευση που έκανα. Τελειώσαμε ουσιαστικά και από τα δύο σετ. Δεν είναι κανένα σετ. Δηλαδή παίζει να είναι ένα-δύο σετ σε όλο το βίντεο, τα οποία είναι actual τώρα σετ. Γιατί εντάξει, φτάνουν και σε ένα σημείο που όντως είναι εκεί για 8 ώρες και εγώ και κάνουν ό,τι κάνουν. Συνεχίζουμε. Hey, τα πρώτα rounds πρέπει να τα κάνουμε άλλες 7 φορές. Ω, έσχασες όχι μόνο εσύ και το μπλουζάκι έτοιμο ασκιστήν. Είναι σοκολάτα. Εγώ γενικότερα δεν είμαι εύκολο στις σοκολάτες. Δεν μου αρέσει στην πρωτεΐνη. Μου αρέσουν οι λευκές γεύσεις και οι φράουλες, άμα είναι καλή. Φράουλα με τόσο. Γενικά φρούτα και γαλακτοπρωτεΐνες δεν μπορώ. Ωραία. Για σοκολάτα είναι πολύ καλή. Αυτό έχουμε 5 θα βάλω. Σειρά σου. Σοκολατήσου, το αγαπημένο σου. Μην γκρινιάζεις. 5 λεπτά μπαίνουμε το επόμενο σετ σοβαρά. 20 λεπτά τον παρακαλώ να πιει ένα σετ. Αυτό με τρελαίνει, ρε φίλε. Ρε μαλάκα κόγια, σε στηρίζω, ρε brother. Τι shaker, shake λέγεται. Shaker λέγεται το γαμημένο το μπουκάλι. Το. Πώς λέγεται στα ελληνικά. Το. Μαλακία. Του μπαρίστα. Ε? Του μπαρίστα. Ενώ λέει να πιει ένα shaker πρωτεΐνης. Το shake λέγεται που βάζεις μέσα. Το shake λέγεται. Είναι protein shake, δεν είναι protein shaker. Δηλαδή, πουλάς τις my protein, ρε μπρο. Είσαι YouTuber, έχεις 700.000 subscribers. Ταξιδεύεις τον κόσμο. Γαμώ το Χριστό μου, δηλαδή. Shake με μου. Round νούμερο 3. Έχεις παγωθεί, έχεις βρωμοκόλλης. Προς το παρόν. Δεν ξέρω, ήταν από τα κακά. Γιατί είναι απλά αυτοί οι δύο κάνουν αυτό το workout το οποίο δεν τους έχει πείσει το workout. Δεν μπορώ να πω. Κάναμε commit τώρα. Αυτό διαλέξαμε να κάνουμε. Θα το δούμε όλο, πάμε. Τρίτο round complete, πάμε. Ενεργοποιήσου. Τελειώνεις και έχουμε σε κεράκι. Ενεργοποιήσου. Τι είναι, δεν μ' αρέσει ρε μα. Το κύμα και μιλες πολλά. Δεν τον αρέσει. Λέγεις κάτι. Παράλληλα, θα βάλουμε στην εξίσωση και λίγους υδατάνθρακες, τρώγοντας από μία πεντανόστιμη παραβρώμη και καπάκι θα μπούμε στο γύρο νούμερο 4. Γαμίσαν το workout. Επίσημα πίσω. Τίποτα, πάει, τελείως. Πού είναι ο πιάνο και καταργέρα από πάνω το φάντασμα για τους Clear the Games. Το quarter του challenge. Τόσο νερό που βάζει τα λαϊκά, είναι η σάρμα, έχεις πει τρέλα το νερό. Popcorn μου αρέσει, αυτή είναι τρέλα. Ακούω εδώ θεωρία, αλλή μόρθος πρόκο. Αλλή μόνο, τι θα έλεγε. Λίγα λεπτά μετά, πήγαμε στο round νούμερο 5, το οποίο διανύοντας δεν μπορούσα παρά να μη σχολιάσω. Μας κρέας, όχι αστεία. Κάπου εδώ βέβαια έχω αρχίσει να νιώθω λίγο φατιγμικά, καθώς έχουμε ξεπεράσει πλέον τα 20 supersets στο σύνολο καθένας. Απλά εντάξει, έχεις κουραστεί γιατί είσαι εκεί 2 ώρες όρθιος και σηκώνεις. Ναι, αυτοσασία, αυτό. Τίω, σαν να πει, κάναμε μετακόμιση σπίτι εμείς και να αλλά μετακινούσαμε καρέκλες, ας πούμε. Χρήστο, όταν είπες για το πρώτο σετ εκεί πέρα ότι είναι ξέρω εγώ στο RIR, έχει άλλες 6 παραλήψεις μέχρι την αποτυχία. Μπρο, πλέον τα σετ έτσι όπως τα βλέπω δεν μετριώνται σε παραλήψεις από την αποτυχία. Μετριώνται σε πόσα άλλα σετ μέχρι την αποτυχία έχει. Μαλάκες. 5 done, 11 more to go. Έλα, ξέρεις τι έχουμε τώρα. Cheers.
Πώς λέγεται αυτό το Χρήστο? Χόλια. Round number 6. Σε σχέση με τα barbell εδώ πέρα νιώθα όχι μόνο ότι κρίζομαι περισσότερο λόγω των 15 επαναλήψεων έναντι των 10, αλλά σιγά σιγά να φτάνω και την αποτυχία, σηκώνοντας μόλις 10 κιλά στο κάθε χέρι. 15 δεν βγήκε. Εννοείται δεν σταματάμε, πουσαρώντας μέχρι να τελειώσει όλο το έκτο. Ο Αλιμπάκης το φρόνταρε, τελείωσε. Ο Αλιμπάκης σας μιλάει μεταξύ εδώ πάτσα πώς. Ο Αλιμπάκης παίρνει τα κιλά του κόκκινα κάνει. Α, δύσκολα, έχεις δίκιο. Ναι, ναι. Είχε πάει πάγκο και είχε αράξει και κοιμόταν. Ρε φίλε, είσαι 160 κιλά, ξέρω, μίες και κάνει τώρα, έκανε 3 κιλά skull crushers. Εντάξει. Το όλο θέμα με αυτό το workout είναι εάν να το κάνεις, να δώσεις όντως πόνο για να είναι το πιο δύσκολο workout, αλλιώς απλά είναι, κάτσαμε 8 ώρες στο γυμναστήριο. Γιατί αν παρατηρήσεις το μοτίβο του βίντεο αλλάζει σε, okay, πόσα set έχουν μείνει, πόση ώρα ακόμα. Και απλά είναι ότι έλα να κάνουμε έτσι τώρα άλλο ένα set, και okay, τελείωσε, άλλο ένα. Για 2024 ρουφάμε πούτσες, μπρο, τι ζόρι τραβάτε, έτσι πάμε εδώ, νέα γενιά. Τόλθοντας στο πλάνο του κύριου Πιάνα. Oh yeah. Απίστευτο. Number 7. Oh yeah. Όρθια σκαλκράσης για τρικέφαλα θα κάνω εγώ, ενώ ο Θάνος λόγω ενόχλησης των αγκώνων θα συνεχίσει ξαπλωμένο στο πάτωμα για όλη τη διάρκεια αυτού του γύρου. Εδώ κουράζεται και ο Κόγιας λίγο παραπάνω. Αλλά και εδώ πόσα ρε θα έλεγες. Για δείξω πάλι. Πόσα σε επαναλήψει πριν από τη χείρα. Θα κάνω εγώ, ενώ ο Θάνος λόγω ενόχλησης των αγκώνων θα συνεχίσει ξαπλωμένο στο πάτωμα για όλη τη διάρκεια αυτού του γύρου. Δύο, τέσσερις ακόμα σίγουρα. Σίγουρα θα έλεγα 2-3 εγώ, ας πούμε, που είναι και πιο φλόρος. Το οποίο ένιωθα περίεργα. Δεν ένιωθα ότι κάνω gains, δηλαδή. Ένιωθα, δεν ξέρω, ρε φίλε, ναι. Έδειξα από Xbox. Τι άδειασα, μόλις τσάξα μια σακούλα χάρη. Άδειασα από γαλακτικό, sorry, από γλυκογόνο νομίζω. Εδώ άνοιξε λίγο το λεξιλόγιο με τις λέξεις και ήταν σε βάση άδειασα από γαλακτικό. Από αυλατικό. Είναι το άλλο, okay. Ναι, καταβολίζεσαι όχι, σε καμία περίπτωση. Ειδικά έχουμε, πέρα από τις έρευνες που υπάρχουν σε υψηλούς όγκους προπόνησης που δεν δείξανε, ας πούμε ότι δεν δείξαν παραπάνω μυϊκή αύξηση, ας πούμε ότι η μυϊκή αύξηση που παρατηρήθηκε δεν ήταν σημαντική, ότι ήταν λίγο αλλά δεν μέτραγε για πολύ. Δεν έχουμε στοιχεία που σου δείχνουν ότι θα καταβολιστείς, ειδικά σε αυτό που κάνουν, που απλά σε κουράζει, ενώ μπορεί μετά από ένα σημείο απλά να σπαταλάς το χρόνο σου και να κουράζεσαι παραπάνω χωρίς κάποιο actual όφελος, αλλά χωρίς να χάνεις μυϊκή μάζα. Αυτό θα έλεγα ότι δεν ξέρω αν το σκέφτεται και αν πλέον υπάρχει στις τάξεις των bodybuilders η εντύπωση ότι καταβολίζουν επειδή έβλεπα, το αναφέρω αυτό γιατί έβλεπα κάποιες προπονήσεις από αθλητές του MMA, οι οποίοι όντως έχουν, ξέρω εγώ, 4 ώρες την μέρα προπόνηση και 3 φορές την εβδομάδα βάρη, ξέρω εγώ, και έχει παραπάνω γιατί δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Αλλά εκεί ξέρεις, όταν ο άλλος έχει πυγμαχία, kickboxing ή Brazilian Jiu-Jitsu, είναι όντως δύσκολο το ρολάρισμα που κάνει ή τουλάχιστον κάποια κομμάτια του είναι αρκετά δύσκολα και πραγματικά μπορεί να ξοδέψει αρκετή ενέργεια η οποία δεν αντικατοπτρίζεται σε μυϊκή υπερτροφία και όντως να οδηγήσει σε ένα βαθμό στο να καταβολήσει. Γι' αυτό και βλέπεις ότι ξέρεις, δεν υπάρχουν πολλοί οι οποίοι να είναι, ας πούμε, στο ύψος του 1,80 και να είναι, ας πούμε, 90-95 κιλά κομμάτια, είναι αρκετά πιο λίγα κιλά λόγω του αθλήματός τους. Το να κάνεις μια φορά ένα πρόγραμμα για χέρια το οποίο έχει αρκετό όγκο αλλά είναι μακριά από την αποτυχία ή τα περισσότερα σετ, δεν θα έλεγα και εγώ ότι οδηγεί σε καταβόληση, σε μυϊκό καταβολισμό και σίγουρα, εντάξει, μπορεί να μην πάρει σε κάποια μυϊκά κέρδη. Ναι. Νίκος Μιχαλόπουλος, αναβολικό παράθυρο coaching, στείλτε αιτήσεις faster. Αλήθεια. Εγώ το βλέπω πιο πολύ, σου είπα, σαν mental barrier breaker. Αλλά μου φαίνεται περισσότερο σε διαφημιστικό για πρωτεΐνες. Είναι λίγο. Ναι, σποτών. Αλλά, keep in mind ότι ο άνθρωπος φιλμάρει πολύ από το content του in advance. Δηλαδή αυτό το βίντεο το έχει βγάλει, έχει δηλαδή ένα κατάλογο με βίντεο και ίσως είναι και αυτό κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς έχει πάει στη σύγκριση με τα άλλα, αλλά φαίνεται ότι έχει πάει σχετικά ok. Πάντως το λέει και αυτός, δηλαδή στο βίντεο δεν σκάνε ότι πω μαλάκα ό,τι καλύτερο σου λέει. Και να το σπάσεις, παρά για το ότι πάω να... Το κάνουμε να δούμε. Θα ακούσουμε τι λένε ρε μαλάκες. Πας να κάνεις 8 ώρες. Και την άλλη φορά. Εγώ το βλέπω πιο πολύ, σου είπα, σαν mental barrier breaker, ότι πας να κάνεις 8 ώρες challenge και να το σπάσεις, παρά για το ότι πάω να μεγαλώσω τα χέρια μου. Climb mine on the line, τα καταστρέφεις, μπορεί να αφήσεις και με τραυματισμό. Και επειδή πολλά φυκτά, και όσο περνάει η ώρα και μπαίνω κρύος, το ξανακάνω, φίλε, μπορεί να κόμπω. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, εκεί στο μοντάζ, εντάξει, αφού πας να το κάνεις λίγο πιο ντραμάτικο, ότι ίσως και κάνεις και κακό, βάλεις από τη τύρι.
το δοκιμάσω. Κάνεις μπάνιο. Όχι. Τροχαλία. Πιο εύκολο. Δεν είναι πιο εύκολο. Πάνω πιο πολύ την απλά. Τώρα, φίλε, το επεισόδιο γίνεται, το βίντεο γίνεται χέζο και κλάνω, δηλαδή όλη την ώρα. Μέχρι και εγώ μου σου φας, εντάξει ρε μαγκές, οκ, φτάνει τώρα, είπατε, κλάσατε 10 φορές. Ανδρικό. Είμαστε άντρες τώρα, πρέπει να δείξουμε ότι χέζουμε και κλάνουμε. Χέστηκε σκάντα. Σκληρός εγώ, σκληρά και τα χεράκια μου, βέβαια δεν μπορώ να πω σε αυτό το σημείο του γιο και το στάνω. Κάτω στο μόνο πράγμα που κάνει είναι... Άμα δεν μπορείς, πες, δεν μπορώ ρε μαλα, πες την κάμερα, δεν μπορώ. Λοιπόν, βλέπεις ότι δεν ψινόταν από την αρχή να κάνει το βίντεο, δηλαδή φαντάζομαι, ήταν σε φάση, έλα τελειώνουμε. Και είναι ωραίος και ο Κόγιος που τον πρεσάρει και τον χτυπάει εκεί που πρέπει και ο άλλος κάθεται και το κάνει, αλλά half-assing τελείως. Και real όμως το Κόγιος που κάθεται και το κάνει. Ναι ρε, εντάξει, ο άνθρωπος είναι workaholic. Το έκανε πιο πολύ από τον Πιάνα, ισχύει. Ναι, ναι. Και τα πατήματα που έκανε τα extreme, που όντως τα έχει κάνει, δηλαδή φαίνεται ότι τα έκανε. Όχι. Όχι, ναι, ναι, λέω extreme στα πατίνια και αυτά που δεν είναι μόνο το act του πήγαμε το πατίνι. Είναι το. Α, κοιμήθηκα 3 ώρες τώρα εδώ σε ένα sleeping bag, όπως το λέει αυτός. Για 3 ώρες τώρα και πάμε πάλι, πατίνι. Εμείς ναι. Όταν δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα vlog με το κινητό για το χαχά, ξέρω εγώ, όταν πάμε με το αυτοκίνητο κάπου που μπορούμε να βγάλουμε ό,τι θέλουμε. Και ο άλλος σκέψου να κάνεις και από πάνω και το filming και να φροντίζεις να έχουν και οι κάμερες, μπαταρίες και τις διαφορετικές γωνίες και όλα αυτά. Μπρο, Βασιλιάς, όταν ο Κόγιος ήταν τώρα 80 χρονών στο κρεβάτι, θα λέει: αλλαγές, θυμάσαι τότε που είχα πάει Ιταλία με το πατίνι. Εσύ τα λες, θυμάσαι το επεισόδιο εκείνο που σχολιάζαμε τον Κόγια που πήγαινε με το πατίνι. Α, 10.000 views και πάει. Ναι, ρε, γιατί. Τις καλές, ο Κόγιας θα λέει: πω, θυμάσαι τότε που ήμουν κολλημένος YouTuber και πήγαινα στην Ιταλία με το πατίνι για λίγα views. Και εμείς θα λέμε: θυμάσαι, ρε, μάλλον περνάγαμε ωραία και δεν βγάζαμε καν εκείνο το βίντεο. Και ήμασταν στα αρχίδια μας. Και τώρα είμαστε YouTubers με το πατίνι. Να φτιάξουμε μια εταιρεία. Λοιπόν, ακούστε τη ιδέα. Εταιρεία με συμπληρώματα και γενικά πράγματα fitness και γυμναστικής. Λόγο Super Saiyan. Goku και από πάνω Max Fitness. Πώς σας φαίνεται σαν ιδέα, νομίζω είναι αρκετά original αυτός ο τίτλος. Max Fitness. Όπως λέγεται και στο Τσίλι, πρώτη φορά το ξαναβλέπω. Το σχισολόγιο είναι hypertrophy. Το πρώτο shaker, κλαίει. Το πρώτο shaker. Δεν μπορώ να σπάσω. Είναι όντως άλλη μπάγκης, ρε φίλε, είναι τίγκα για καφέ, ξέρω, δηλαδή φαίνεται όντως καλή παρέα που του λες κιόλας εδώ, λες λίγο μαλακίες και σου λέει, ρε, εδώ. Πάνω, έλα, sorry, πρέπει να το πω, έλα σαν Θάμπτον, άστα τα arm workout, 5 λεπτά προπόνηση, πάει μετά. Κάζα Μπραζίλ, bottomless, δεν σταματάνε, πληρώνεις μια φορά και πλάσου φέρνουν φαγητό μετά. Αυτό, τελείωσε. Σε περιμένουμε. Επιτέλους μπαίνουμε χρονολογικά σε ψήφιο νούμερο. Ένα είναι σίγουρο. Μετά από μια σέκια πρωτεΐνης, το δεδάκι αρχίσει να μιλάει καλά. Πάνε μαζί στο σανσέρ, δηλαδή και εγώ μου σε βάζει εντάξει, βάζει. Να αλλάζει γεύση. Τι έχουμε, το πλήρως. Τρώνε σουβλάκια. Όχι, να βγάλουμε το workout, bro. Όχι, έτσι κόλλα! Κάνουμε νούμερο 11, η μπάρα κινείται πάνω κάτω μόνο με μυαλό. Καθώς το σώμα έχει παραδώσει πνεύμα εδώ και ώρα. Τώρα να μπαρδίσεις μια τελείωσα, έχω πίσω να φύγει το κεφάλι, πώς φέρει το πίσω. Nice, το έχω πατήσει πόσο θες και λέω θα το πει Χριστάρας ακριβώς εδώ. Αυτό το μπούρι, αυτό το μπούρι. Γάμισε. Nice, κολάρα λιμπάκι. Βασιλιάς. Ναι, ναι, top κολάρα. Και άλλες φορές τρίπερ και πολλά λεφτά. Ισχύω. One fish, αλλά για το Θεό. Μάου. Ναι, bro, that's the goal. Like you see. Άσε να πούσει όλοι. Εδώ επιλεκτικά απλά κλάνουν, ρε, bro. Εντάξει, δηλαδή. Κοίτα, το κοινό, ρε, φίλε, που τους βλέπει, οκ, πέρα από εσένα και τώρα Λευκόπουλο τους δύο, είναι 14 χρονών που γελάνε με κλανιές και θα χεστώ πάνω. Οπότε... Με κλανιές απλά, εντάξει, ξέρεις, είναι, το είδα όλο χθες το βίντεο, ρε, και έτρωγα κιόλας και
Ήταν την πρώτη φορά χαχαχά, τη δεύτερη μετά απλά όντως γίνεται κλανίδι. Το έκανα λίγο fast forward τώρα για να τελειώνω. Round νούμερο 14! Μάκες, δεν ξέρω να το προσέξατε, εγώ μόλις τώρα το κατάλαβα. Καλώς ή κακώς έχασα ένα σετ, μάλλον κάναμε έναν ολόκληρο γύρο παραπάνω. Καθώς αυτός κανονικά είναι ο σετ. Το τσάλι. Του γαμάει ωραία κόβιο σαλουμπάκι όλη την ώρα. Είναι μπρο, γιατί κλε. Γύρω παραπάνω, καθώ αυτό κανονικά είναι ο 15ο. Πούμε πάνω μα. Έχει γεμίσει όλη την ατμόσφαιρα εδώ με μεθάνιο του κόγια. Σε δεν μεθάνιο, πεθάνιο. Κάποιο νομίζει πεθαίνει. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που κάνει. Πάμε καλό, ε. Μια μέρα κάνουμε χέρια. Δηλαδή, μια μέρα κάνουμε αυτή την κίνηση. Έχει κάνει δύο ώρε lunch break, μαλάκι, γι' αυτό δεν είναι δύσκολο. Το lunch break είναι όλα τίποτα. Εντάξει, και εμείς μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε 12 ώρες αυτό. Απλά θα είναι βαρετό. Θα είναι κούραση του τύπου. Άλλες 9 ώρες. Σοβαρά, η κάθε μία. Κάθε μία είναι πιο βρωμερή από την άλλη. Να πάω να σκουπιστεί λίγο. 16ο shaker χτυπιέται καλά και κατεβαίνει κάτω. 16ο shaker χτυπιέται καλά. Πάμε! Αθανάσιε, τελευταίο! Πω τώρα κειμένα, τσίπης ο αγκώνας. Δεν με νοιάζει να κάνω παραλήψη, με νοιάζει να τελειώνω. Παιδιά, δεν θα στο κρύψω, ξέρω ότι αυτό το βίντεο πάνω στον πρώτο γύρο. Είναι μεγάλο μέρος από το κοινό μου. Παρ' όλα αυτά, παρακολουθούσα ριτσπιάνα από μικρό παιδί. Αυτό το workout πάντα ήθελα έστω μία φορά στη ζωή μου να το δοκιμάσω, πόσο μάλλον να το ξεπεράσω κάνοντας 17 ολόκληρους γύρους. Βγες τελείως αυτό, παιδάκι. Προσωπικά, ο καλύτερος τρόπος για να πετύχεις τους στόχους είναι. Αυτό είναι και κομμάτι της επιτυχίας. Να τους πάσεις σε μικρότερα τμήματα. Πώς είναι ο Jeremy Ethier στο YouTube, το fitness, που είναι ένας man που λες, ο man δεν έχει, εντάξει, ο Κόγιας έχει άλλα redeeming qualities, αλλά ότι αυτό το ότι είναι τίγκα, some guy. Χρήστο, ξέρεις ποιος είναι αυτός. Ξέρω ποιος είναι, ναι. Ένας man που κάνει και καλά evidence based. Ναι, που έχει 6 μίλια subscribers και τον βλέπεις και λες, γιατί, είναι απλά ένας, είναι κυριολεκτικά ένας man, βγαλμένος από generator, NPC τελείως ρε, ούτε καρίσμα, ούτε τίποτα. Τι είπα, μια φωνή. Ένας man, είναι απλά ένας, ούτε φυσικ τρελό, φυσικ έχει απλά ένα σώμα ξέρεις παραλίας ωραίο, αλλά δεν έχει καν το ότι sky bodybuilder, σύμπαμ και λες, εντάξει δεν μιλάει καλά, αλλά είναι φυσικ. Κάτι που το συγκεκριμένο challenge ήταν με άριστο τρόπο. Ναι, ρε, και εγώ αν μου έλεγε το όνομα πριν κάτι. Αυτό έστειλε στο. Συνεργάστηκε με τον Μάιλο, γι' αυτό θυμάμαι το όνομα. Αν μου έλεγε το όνομα, δεν το θυμάμαι κι εγώ. Τελειώνει λοιπόν. Κάντε γεια. Ωρε, μπρο. Έχει τη μιλίκη, όχι αστεία. Ούτε χάρια λοιπόν. Το ώρε χέρια. Πάμε να. Καλυμπάει για να ισιώσει καλύτερα 3 λίτρα φραπέ. Τα ίδια ακριβώς. Προφανώς. Δεν περιμέναν και οι ίδιοι ότι θα μεγαλώσουν. Το Αλμπάξ το κεφάλι υπολογίζει πόσα λεφτά έχει χάσει τη στιγμή που δεν είναι στο μαγαζί να πουλήσει συμπληρώματα. Δύο μέρες να δούμε αν όντως έχει μπει ίντσα ή όχι. 53 φαντάζομαι. Έχει μπει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξέρεις. Δύο μέρες μετά από το Rich Piano. Λέω άφεδο, shout out, random. Ναι, 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 ισχύει. Το κάτω έχω μαζί με τον Λεωνίδα, ο οποίος θα επιβεβαιώσει... Ναι, θα φορέσω, ναι, θα φορέσω προφυλακτικό, το προφυλακτικό. Ναι, ναι, τελείως. Το τρυπάω μόνος με το προφυλακτικό. Και πάλι δεν το βάλα. Όπως τουλάχιστον έλεγε ο Ρίτς, ήμασταν 40,5 εκατοστά πριν από το βίντεο. Ο Αλιμπάκης, όπως είδατε, δεν πήρε τίποτα. 40,5. Κάτσαμε και τα αριστερό, έλα. 40,5. Όπως καταλάβατε, Ρίτς πιάνα 100% σκάμος όν αφορά το συγκεκριμένο workout. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κάνουμε και like επειδή έχουμε ξεχάσει. Ναι, αυτό ρε, ότι, ότι σκάσανε σωστοί. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποια περαιτέρω ανάλυση. Δώσαμε και τη γνώση μας. Δεν σου θυμίζει το content του αντίστοιχο, έφαγα το τάδε φαγητό για 24 ώρες και δεν τι έγινε, αλλά το fitness edition του. Δηλαδή είναι αυτό που είπες, ότι δεν σκάσανε με το μαγιές, εδώ είναι, το άγιο σκοπότριο της προπόνησης. Ναι, ας το κάνουμε μωρέ, views θα είναι. Ναι, okay. Απλά το φαγητό έχει το πολύ ωραίο ότι αλλάζει συνέχεια, δηλαδή... Έχουν κάνει, ξέρω εγώ, 24 ώρες μόνο street food στο Τόκιο. Και πηγαίνει από ένα εστιατόριο στο άλλο. Βλέπεις ένα άλλο φαγητό. Βλέπεις... Ενώ σε αυτό ήταν απλά κάνουμε τις ίδιες ασκήσεις σε χαμηλό RPE. Δεν παίζουν νούμερα, δεν παίζει κάτι. Πω, θα βάλουν τώρα τα πολλά κιλά για να δούμε. Και είναι απλά μετά από ένα σημείο, κλανίδια, shaker και δεν μεγάλωσαν τα χέρια τους. No shit, δεν το περίμενα κανείς.
Και that's it. Αλλά το ένα point που, ας πούμε, το ένα εκπαιδευτικό point πέρα από αυτά που είπαμε είναι το ότι δεν υπάρχει εκεί έξω το οτιδήποτε, όσο extreme και να ακούγεται, που μπορείς να κάνεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και να δεις μεγάλα gains υπερτροφικά. Δεν υπάρχει κανένα hack πέρα από τα αναβολικά. Δηλαδή, όντως, μόνο αν μπεις φάρμακο, μπορείς σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με ό,τι να είναι προπόνηση να δεις μεγάλα μικρά gains. Αλλά ως natural, ή όπως λένε στην Ελλάδα, natural, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είμαστε Έλληνες, είμαστε ακριβώς. Δεν υπάρχει κάτι. Ούτε αν είναι 8 ώρες, ούτε αν ακούγεται όσο πιο extreme, τίποτα. 10 απλά σε τη βδομάδα, υπομονή. Θερμιδικό πλεόνασμα, ιδανικά 5-10%, προοδευτική υπερφόρτωση και το σταυρό μας. Και ελληνική ψυχή, το εθνικό ύμνο παράλληλα με το σταυρό, γιατί η Ορθοδοξία μαζί με το εθνικό ύμνο κάνουν stack, όχι αντιγύρασης, αλλά κάνουν stack. Θα έλεγα σαν emerging και συσταγωγικά εξωτική τεχνική, δηλαδή αν τη δει, ρε παιδί μου, ένας old school bodybuilder μπορεί να απορρίσει, τα partials από την τεντωμένη μυϊκή θέση, όπου αυτή η τεντωμένη μυϊκή θέση να φορτίζεται, δηλαδή να μην τεντώνει στον μία, να μην έχει καμία εξωτερική τάση. Μόνο αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να προσθέσει κάτι παραπάνω, το οποίο έλειπε από την προπόνηση υπερτροφίας, γιατί ξανά μιλάμε για υπερτροφία. Ναι, ναι, συμφωνώ. Μαζί με το εθνικό ύμνο πάλι όμως. Έχουμε μιλήσει για... Μπράβο, one out! Μαλούρα, μαλέγα, στο σύγχρονο, στη Μάλη. Μέρα Λευκόπουλο. Από εκεί και πέρα, ναι, μάγκες, αν δείτε τον οποιοδήποτε να σας λέει «Wow, η νέα τεχνική ή το, ξέρω εγώ, απίστευτα μυϊκά gain σε τρεις εβδομάδες κάνοντας αυτό εδώ, blood flow restriction, ας πούμε, ή fat grips». Δεν ξέρω αν τα έχεις δει αυτά που τα βάζεις στην μπάρα. Ναι, ρε, βαλέγα, ναι, είτε κάποτε είναι the ship, το βάζανε και στα αντικέφαλα, στα σφυριά. Ναι. Πώς δεν υπάρχει αυτός. Αυτό, ρε φίλε. Και αυτό έχει βγει μία έρευνα που είναι funded από την εταιρεία την ίδια, η οποία είναι EMG και μετρήσαν και δύναμη και εντάξει, το EMG φάνηκε, ξέρω εγώ, κάποιο activity που δεν σχετίζεται καθόλου καλά με την υπερτροφία, αλλά έδειξε και χειρότερη δύναμη, γιατί προφανώς το grip σου είναι περιορισμένο από ότι κρατάς κάτι πολύ πιο χοντρό. That's what she said. Και της λέω, τι εννοείς κρατάω κάτι πιο χοντρό, αφού κρατάω την πούτσα μου. Λέει, α, sorry, νόμιζα κρατάγες τα fat grips που πήρα. Την έχεις, ναι, την έχεις μικρή βλάκα, δεν είμαι, γιατί έχεις την πούτσα σου έξω. Θεέ μου, θα πάρω την αστυνομία, φύγει από το σπίτι μου. Μπράβο, είχε το escalate εκεί. Κλασική Παρασκευή έξω με την κόμενά μου, η οποία υπάρχει και είναι αληθινός άνθρωπος. Αλλά πέρα από αυτό, να πω ότι εάν υπήρχε κάτι το οποίο μπορείς να κάνεις και να βάλεις 3 ίντσες, πόσες ίντσες λέει ο Πιάνα, στα χέρια σου ή στην οποιαδήποτε μυϊκή ομάδα σε μικρό χρονικό διάστημα, θα το ήξερες. Θα το κάναμε όλοι. Αν μπορούσα να κάνω 8 ώρες δικέφαλους και ο δικέφαλος όντως να μεγαλώσει 4 εκατοστά, πραγματικά θα ήμασταν κάθε μέρα, θα ήμασταν τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα ένα 8ωρο και θα το κάναμε. Ή για την πλάτη, για το στήθος. Ναι. Αυτό. Από εμάς, για εσάς. Για όλους μας. Peace! Subscribe, αγοράστε coaching, στείλτε μας λεφτά.